τη Νίκη Λευκάδας υποδέχεται την Τετάρτη το μεσημέρι στις 3 στο νέο κλειστό γυμναστήριο. Η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας γυναικών. Η ομάδα του coach Μαργαρίτη επιζητά τη νίκη απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως η Νίκη Λευκάδας, αναζητώντας παράλληλα και μια απάντηση στην κακή εικόνα που έδειξε στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Εύνικο εκτός έδρας. Η ομάδα θα χρειαστεί τη βοήθεια των φιλάθλων της ώστε να φτάσει στη νίκη στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Τζον Μαργαρίτη, να μιλά και για το αυριανό παιχνίδι με τη Λευκάδα, αλλά και για το προηγούμενο παιχνίδι με τον Εύνικο και την κακή εικόνα της ομάδας του ΠΑΣ. Ναι, μετά από το τελευταίο παιχνίδι, οι 10 μέρες ήταν πάρα πολλές. Σε τέτοια παιχνίδια όπως το περασμένο, ελπίζεις ότι την άλλη μέρα θα παίξεις για να μπορέσεις να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι αυτό που έγινε δεν ήταν κάτι που είναι λογικό ή που θα γίνεται συνέχεια. Και για να το αποδείξεις αυτό χρειάζεσαι να ξαναπαίξεις. Και τώρα 10 μέρες αργότερα θα μας δοθεί η ευκαιρία να παίξουμε εναντίον της Νίκης από τη Λευκάδα, που είναι μια πάρα πολύ γερή και καλή ομάδα. Κάνοντας την ανάλυση για το προηγούμενο παιχνίδι με τον Εύνικο, καταλήξατε ως συμπέρασμα με τις παίκτριες ότι ήταν περισσότερο αγωνιστική η λόγη ή πνευματική αυτή που η ομάδα παρουσίασε αυτή την εικόνα? Ήταν και από τα δύο. Το ένα βοηθάει το άλλο, δηλαδή αν κάτι δεν πάει καλά βοηθάει και το άλλο να μην πάει καλά. Δεν ήμασταν έτοιμοι και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εύκολα, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε στο επίπεδο που έπαιξε ο Εύνικος. Μετά ξαφνικά κάναμε και λάθη στην επίθεση και στην άμυνα. Και σιγά σιγά όπως πήγαινε το παιχνίδι γινόταν και πιο πολύ δύσκολο και στο τέλος δεν πήγε όπως το θέλαμε. Τώρα ελπίζουμε ότι αυτό ήταν μια φορά που έγινε, ότι θα μπορέσουμε με την προπόνηση να διορθώσουμε μερικούς από αυτούς τους λόγους και τώρα να δούμε εναντίον της Νίκης που είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλά προπονημένη. Έχει κερδίσει 3 από τους αντιπάλους που μας έχουν κερδίσει εμάς μέχρι τώρα. Έχει κερδίσει τον Πρωτέα, τον ΠΑΟΚ και τον Μοσράτο. Λοιπόν, είναι για μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το οποίο θα μας δείξει πού βρισκόμαστε και τι πρέπει ακόμη να κάνουμε. Και μια τελευταία ερώτηση. Φτάνοντας πλέον στα μέσα του πρώτου γύρου, έχοντας ξεπεράσει τα μισά του πρώτου γύρου, έχετε σχηματίσει μια άποψη έτσι, γενικότερα για το επίπεδο του πρωταθλήματος των ομάδων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα και αν αυτό το επίπεδο είναι στα επίπεδα της δικής μας ομάδας που μπορεί να ανταποκριθεί και να πετύχει τον στόχο της? Θα ήταν ωραίο να μπορούσα να πω ότι ναι, όλοι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Εμείς έχουμε ακόμη δουλειά για να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο που είναι και οι άλλες οι ομάδες. Αν θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε εξαρτάται από μας. Αρχίζει βέβαια από αύριο, γιατί τώρα στα τελευταία 4 παιχνίδια, άμα δεν κερδίσεις, είσαι σε πολύ βαθύ λάκκο που έχεις κάψει για τον εαυτό σου. Δεν πάει να πει ότι θα κερδίσουμε, δεν θα κερδίσουμε, αλλά εγώ κοιτάζω να δω πόσο καλά θα παίξουμε, αν έχουμε βελτιώσει σε ορισμένα σημεία και αν με αυτή τη βελτίωση μπορούμε να ανταποκριθούμε το τι μας δίνει και τι δεν μας δίνει ο αντίπαλος, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια ευκαιρία να κερδίσουμε. Βέβαια είχαμε παιχνίδια που είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε, απλώς εκείνη τη στιγμή όταν αυτές οι ευκαιρίες ήταν εκεί εμείς δεν μπορούσαμε να τις εκμεταλλευτούμε. Ελπίζω τώρα όσο περνάει ο καιρός και όσο βελτιώνουμε να μπορέσουμε να φέρουμε το παιχνίδι να είναι αρκετά κοντά, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε και να έχουμε καλύτερο τελικό σκορ.